Ιστορική στιγμή για την Ευρώπη. EMA's Scientific Committee met today and recommended a conditional marketing authorization in the EU for the vaccine developed by BioNTech and Pfizer. Πράσινο φως για το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech που μπαίνει και επισήμως στο οπλοστάσιο της Ευρώπης στη μάχη κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για μια αποφασιστική στιγμή. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει μέχρι το βράδυ. Και τα πρώτα φορτηγά βάζουν μπροστά για να παραλάβουν τα πρώτα εμβόλια και να αρχίσει η διανομή. Στη μάχη και το εμβόλιο της Moderna που ήδη βρίσκεται στα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας. There is light at the end of the tunnel. There are now two vaccines that are approved. Πανικός εν ώρα πτήσης της United Airlines αφού ασθενής με κορονοϊό πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Τρεις επιβάτες μάταια προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο άνδρας είχε αποκρύψει ότι πάσχει από κορονοϊό κατά την επιβίβασή του και τώρα αυτοί που τον βοήθησαν ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. Απίστευτες ουρές σχηματίζονται έξω από το πασίγνωστο κατάστημα Γκαλερί Λαφαγέτ στο Παρίσι, στο παραπέντε του νέου λουκέτου. Οι Παριζιάνοι αψηφώντας τον κορονοϊό συνοστίζονται για ακόμη μία φορά, με μάσκες αλλά χωρίς αποστάσεις. Όπου φυγή χιλιάδες Μιλανέζοι πριν απαγορευτεί η μετακίνηση από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Μιλάνου χθες γέμισε ασφυκτικά. Με τον στρατό και την αστυνομία να βρίσκονται επίποδος για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Ο πρώτος θάνατος ασθενούς από επαναμόλυνση του κορονοϊού είναι γεγονός. Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, πρόκειται για 74χρονο συνταξιούχο που είχε προσβληθεί για πρώτη φορά το καλοκαίρι και τρεις μήνες μετά μολύνθηκε ξανά.